Αυτά όσον αφορά το τι συμβαίνει με τις τράπεζες, θα τα σχολιάσω πολλά με πολύ λεπτομέρεια, διότι δεν χρειάζεται. Εσείς αυτά που θέλετε να ξέρετε είναι αν κινδυνεύουν τα χρήματά σας. Οι μετοχές, κινδυνεύουν οι μετοχές σας? Οι μετοχές πάνε κάτω συνεχώς, έχουν πάει πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά θεωρώ το χρηματιστήριο ως καλός τρόπος για επένδυση, εφόσον επενδύεται σωστά. Και ο σωστός τρόπος είναι να επενδύεται λίγα-λίγα, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, να αγοράζετε μερικές, όπως το λέω δηλαδή, μετοχές, να τις αφήνετε εκεί, λεφτά που δεν χρειάζεστε, και το χρηματιστήριο θέλει υπομονή και κάσα. Έτσι πρέπει τα λεφτά που βάζετε μέσα να ξέρετε ότι δεν θα τα χρειαστείτε, διότι μπορεί να βάλεις 100 να γίνουν 30, αλλά μετά από αρκετά χρόνια να γίνουν 200. Έτσι είναι το χρηματιστήριο. Και από το περίσσευμά σας και όχι από το υστέρημά σας. Οπωσδήποτε χωρίς δάνεια. Οπωσδήποτε χωρίς δάνεια, κύριε Μιχαλάκη, διότι ακόμα έχουμε τα προβλήματα από το 1999. Όσον αφορά τώρα τα ακίνητα. Επειδή σχολιάζω τα πάντα λίγο, πιστεύω ότι τα ακίνητα έχουν ακόμα δρόμο. Και ο λόγος είναι ότι οι αυξήσεις ήταν τεράστιες. Ιδιαίτερα το κόστος γης. Άρα, για όσους προτίθεστε να αγοράσετε ως επένδυση, εγώ δεν θα το συνιστούσα. Εγώ θα συνιστούσα. Και μάλιστα, για όσους θα αγοράζετε για ιδιοκατοίκηση, πάλι δεν θα το συνιστούσα, διότι συμφέρει το ενίκιο. Με τα λεφτά που θα δώσεις για να αγοράσεις ένα σπίτι, μπορείς με τα μισά, με τους μισούς στόχους να νοικιάσεις. Και έτσι θα έχει και το κεφάλι του ήσυχο ο κύριος Μιχαλάκης, που τη μια δεν σας συμφέρει, αλλά από την άλλη αυτή η υπερβολική, το υπερβολικό κυνήγι του κέρδους από μέρους των τραπεζών και των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, νομίζω ότι μας έχουν οδηγήσει σήμερα εδώ. Διότι έγιναν πάρα πολλά δάνεια τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Και έγιναν πολλά δάνεια σε άτομα που δεν είχαν και δουλειά. Διότι έρχονται κοντά μου πολλές περιπτώσεις όπου όταν τους ρωτούσα, μα πώς και δανειστήκες έτσι μεγάλων ποσών, είχα υποθήκη αυτών των μεγάλων των ετεμάχιων και μου δώσαν και δάνειο. Χωρίς συνταξιούχος άνθρωπος. Άρα πληρώνουμε αμαρτίες και θα πληρώσουμε κι άλλες. Όσον αφορά τώρα την ανεργία, επειδή η ανεργία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα υπάρχουν στην Κύπρο για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια. Ο λόγος που υπάρχει ανεργία, κανονικά ανεργία πάντοτε υπάρχει, έστω και μικρή ανεργία. Διότι, και είναι και επιθυμητό να υπάρχει λίγη ανεργία, διότι τροφοδοτά τις επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό χωρίς να αυξάνονται πολύ τα ημερομίσθια. Όμως η ανεργία στην Κύπρο άρχισε να ανεβαίνει εδώ και μερικά χρόνια για δύο λόγους. Πρώτον ήταν η οικονομική κρίση, η οποία εκεί που χρειαζόμασταν 20-30.000 θέσεις εργασίας επιπρόσθετες, έφερναμε τους ξένους να μας βοηθήσουν. Μετά που ήρθε η κρίση, απολύσαμε τους ξένους, αλλά μαζί να απολυθήκαν και οι Κύπροι, διότι οι ξένοι μέχρι εκείνη τη στιγμή τροφοδοτούσαν την κυπριακή οικονομία με φθηνών εργατικών δυναμικών. Μία επιχείρηση χρειάζεται και μερικούς ξένους για να επιβιώσει, είχε και Κυπραίους, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα. Έτσι, οι ξένοι εργάτες και οι κοινοτικοί, τα χρόνια της ανάπτυξης, βασικά δημιουργούσαν καινούργιες θέσεις εργασίας και για Κύπριους. Μετά που οι ξένοι έπρεπε να απολυθούν, απολυθήκαν και οι Κύπροι, διότι μια επιχείρηση δεν άντεχε να λειτουργήσει, επειδή ήταν το φτηνό εργατικό δυναμικό οι ξένοι, ήταν η ανάπτυξη, μετά έκλεισε, είχε και ξένους, είχε και Κυπραίους, απολυθήκαν και οι Κύπροι μαζί. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 30.000 ανέργους, έχουμε ανεργία 7,1%. Εγώ προσωπικά πιστεύω, και αν θέλετε να κάνουμε κάθε χρόνο τη διάλεξη, ότι του χρόνου έτσι καιρό μπορεί να ξανακάνουμε τη διάλεξη, η ανεργία θα είναι 10%. Θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα και θα τα ξεπεράσουμε. Έστω και αν έρθει η ανάπτυξη στην οικονομία. Να σας εξηγήσω και το γιατί και νομίζω ότι μπορεί να συμφωνήσουμε.
Ενώ όσο υπάρχει ανεξέλεκτη κάθοδος των κοινοτικών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι απολαβές είναι το 1 τέταρτο από ό,τι είναι στην Κύπρο, εφόσον υπάρχει αυτή η ανεξέλεκτη κάθοδος, τότε ακόμα και αν υπάρχει ανάπτυξη και στην Κύπρο, ακόμα και αν υπάρχει ανάπτυξη και στις χώρες τους, πάλι θα έρχονται στην Κύπρο. Διότι οι απολαύες θα είναι τετραπλάσιες. Μεταξύ μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχοντας δειλά-δειλά Αμερική από τη Βουλγαρία, από την, τότε δεν ήταν η Βουλγαρία, αλλά ήταν άλλες χώρες που έρχονταν στην Κύπρο, Ελλαδίτες έρχονταν στην Κύπρο. Όταν ιδιαίτερα εντάχθηκε και η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, αυτές οι χώρες έχουν πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό και έχουν εκατομμύρια. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα με εργατικό δυναμικό 400.000. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κύπρο 115.000 ξένοι εργάτες, μη Κύπριοι, εκ των οποίων η μισή είναι κοινοτική και η άλλη μισή είναι ξένοι από τρίτες χώρες. Πιο φτηνή ακόμα από τους κοινοτικούς. Τώρα που ήρθαν μερικοί και περισσότεροι, ο καθένας φέρνει τους δικούς του και έτσι θα γίνει όπως έγινε στην Αμερική με τους Έλληνες, στη Γερμανία με τους Έλληνες και τους Τούρκους, στην Αγγλία με τους Κύπριους, στην Αυστραλία, όπου υπήρξαν μεταναστευτικά ρεύματα προς αυτές τις χώρες, θα έχουμε και τώρα μεταναστευτικό ρεύμα από τις χώρες αυτές προς την Κύπρο. Και όλοι αυτοί θα μπορούν να εργάζονται δουλειές πλέον που θα μπορούσαν να εργαστούν και Κύπροι, με πολύ χαμηλότερες απολαβές. Ιδιαίτερα από την Ελλάδα, η Ελλάδα έχει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή 33.000 υπήκοους, οι οποίοι εργάζονται. Και οι Ελλαδίτες μπορούν να δουλέψουν και δουλειές υψηλής προστιθέμενης αξίας. Καθηγητές, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες. Όλα αυτά σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ανεργία των Κυπρίων στην Κύπρο. Και ακόμα ένας λόγος που υπάρχει πολύ ψηλή ανεργία είναι ότι στα σχολεία μας δεν υπάρχει καθόλου επαγγελματικός προσανατολισμός και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια. Η νοοτροπία των Κυπρίων είναι ότι θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους και καλά κάνουν, αλλά σπουδάζουν όλοι ό,τι τους αρέσει και όχι ό,τι πρέπει. Έχει μεγάλη διαφορά το τι μου αρέσει από το τι πρέπει. Και επειδή ακόμα σπουδάζουμε ό,τι πρέπει, δημιουργούνται πλεονάσματα μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού. Επειδή σπουδάζουμε ό,τι μας αρέσει. Ό,τι μας αρέσει. Ναι, όχι ό,τι. Ναι, σωστό. Άρα λοιπόν δημιουργούνται μεγάλα πλεονάσματα και στο τέλος της ημέρας ένα στους 10 να βρει δουλειά από τους ψυχιούχους. Βασικά οι μελέτες λένε ότι η οικονομία απορροφά το 30 με 35% από τους ψυχιούχους. Οι υπόλοιποι είτε θα πάνε από μόνοι τους να δουλέψουν αυτοεργοδοτούμενοι, είτε θα είναι άνεργοι, είτε θα δουλεύουν άλλα τον άλλο. Και οι απολαβές των ψυχιούχων έχουν μειωθεί δραματικά, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Ο άλλος λόγος είναι ότι έχουμε παραμελήσει τα τεχνικά επαγγέλματα. Θεωρείται υποβαθμισμένο το τεχνικό επάγγελμα. Γι' αυτό ευθύνεται πάρα πολύ ο κράτος. Διότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχει θεσμοθετήσει τα επαγγελματικά, τα επαγγέλματα τα τεχνικά, τα οποία είναι 70-80, έτσι που να δουλεύει κάποιος υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, οτιδήποτε, αλλά να είναι αδιούχος. Και να γνωρίζει και ο πελάτης ότι αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει τη δουλειά του και αυξάνεται και η ποιότητα, αλλά πάνω απ' όλα θα ήταν ένα προσιτό επάγγελμα για νέους που αποφοιτούν τα λύκεια να ακολουθήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Θα έπρεπε να υπήρχαν σχολές στην Κύπρο, έναν έτος, δύο έτη, τεχνικά επαγγέλματα όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Η κυβέρνηση έχει αργοπορήσει πάρα πολύ. Η Ολλανδική κυβέρνηση είναι γενικά, δεν είναι η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση ευθύνεται πάρα πολύ για το ότι υπάρχουν τα πανεπιστήμια, τα κρατικά, τα οποία παρέχουν αθέμητο, ανταγωνίζονται αθέμητα τα ιδιωτικά. Όπως γνωρίζετε, είναι δωρεάν και όταν κάτι είναι δωρεάν, υπάρχει υπερκατανάλωση. Βασικά, εμείς πληρώνουμε δίδακτρα για τους φοιτητές που πάνε δωρεάν στα πανεπιστήμια για να βγουν άνεργοι. Παράγουμε βασικά ανεργία. Ενώ όταν πληρώνεις, έστω, να σπουδάζουν οι καλύτεροι. Όπως πρέπει να σπουδάζουν οι καλύτεροι, να έχουν υποτροφίες και οι άλλοι υπόλοιποι φτωχοί να μπορούν να παίρνουν δάνεια από το κράτος.
με χαμηλών τόκων, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Έτσι που να μειωθεί η ροή προς τα πανεπιστήμια, να αυξηθεί η ροή προς τα τεχνικά επαγγέλματα και να γίνεται μια καλύτερη κατανομή του εργατικού δυναμικού. Λοιπόν, να τελειώσω με ένα δείχτη, ο οποίος είναι πολύ ενδεικτικός για την οικονομία. Ο δείχτης είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Είναι βασικά πόσα λεφτά ξοδεύουμε εμείς για να αγοράζουμε προϊόντα από τους ξένους και υπηρεσίες και πόσα, μείον πόσα ξοδεύουν αυτοί. Δηλαδή πόσα μας διούν οι ξένοι και πόσα τους διούμε εμείς. Υπάρχει έλλειμμα κάθε χρόνο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή είναι περίπου 6,5-7% του καθαρίστου του εχθρού προϊόντος, είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το πληρώνουμε εμείς προς τους ξένους περισσότερα από ό,τι αυτοί μας προσφέρουν. Μα 1 δισεκατομμύριο είναι 50.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το μέσο ετήσιο εισόδημα, 20.000 ευρώ είναι 50.000 θέσεις εργασίας που θα μπορούσαμε να έχουμε εμείς εδώ. Αντί αυτού, οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται στη Γερμανία που μας πουλά αυτοκίνητα και στην Ιαπωνία που μας πουλούν computers, στην Κίνα που μας πουλούν ρούχα. Διούμε τις δουλειές αλλού βασικά. Έχει μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας πάρα πολύ. Η παραγωγικότητά μας είναι 0, αλλά είναι ψηλότερη στον ιδιωτικό και πλην στο δημόσιο τομέα. Διότι στο δημόσιο τομέα, παρόλο το γεγονός ότι απορροφά την αφρόκρεμα του εργατικού δυναμικού, το σύστημα τους καταστρέφει. Διότι είναι ισοπεδωτικό, όπως γνωρίζετε. Έδωσα πολλές ιδέες για ερωτήσεις τώρα. Να σταματήσω να μιλήσει και ο κύριος Μιχαλάκης κατά πόσον οι καταθέσεις στα συνεργατικά είναι ασφαλείς και ό,τι άλλο θέλει.